Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας, με αίσθημα ευθύνης ενημερώνει τον ελληνικό λαό για την πραγματική κατάσταση που επικρατεί στα σχολεία, μέσα στις σχολικές αίθουσες, σχεδόν μια εβδομάδα από το άνοιγμά του. Η κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας μπορεί να θέλει να διασκεδάσει τις εντυπώσεις, κάνοντας λόγο για αναμενόμενες αριθμίες στην εκπαίδευση. Εμείς όμως, οι εκπαιδευτικοί που ζούμε για να πλέουμε μέσα στις τάξεις, γνωρίζουμε ότι η διαλυτική κατάσταση που υπάρχει σήμερα ήταν αναμενόμενη. Ήδη από τα στοιχεία που υπάρχουν τις πρώτες μέρες, μετράμε πάνω από 30.000 κρούσματα μαθητών και εκπαιδευτικών και ταυτόχρονα δεκάδες χιλιάδες νέες επαφές. Ιδιαίτερα στις μικρές τάξεις του δημοτικού, οι απουσίες φτάνουν στο 20-30% λόγω του φόβου και της ανασφάλειας που υπάρχει. Ελπιπτικά, στην Ανατολική Αττική βοσούν πάνω από 200 μαθητές και εκπαιδευτικοί. Στην Εύβοια, 380 μαθητές και πάνω από 80 εκπαιδευτικοί. Στην Τύφα, πάνω από 63 μαθητές και 45 εκπαιδευτικοί. Στην Άρτα, 90 μαθητές και 25 εκπαιδευτικοί. Ενώ στο κέντρο της Αθήνας, μόνο τις δύο πρώτες μέρες, νόσησαν 680 παιδιά και 162 εκπαιδευτικοί. Τα χιλιάδες έκτακτα κενά που δημιουργούνται καθημερινά έρχονται να προσθεθούν στα πάνω από 5.500 λειτουργικά κενά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και στα πάνω από 3.500 κενά στην δευτεροβάθμια. Δεν έχει κάνει τίποτα στιγμή. Και την ίδια στιγμή η κυβέρνηση ανακοινώνει μόνο τις 1.774 προσλήψεις, εκ των οποίων οι μισές αφορούν τρίμηνες συμβάσεις. Όλα δείχνουν ότι η κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας θα προχωρήσει σε κουκούλωμα των χιλιάδων παιδιών με συμμετοχές συστημάτων. Δηλαδή, σύμπαγμα 25, 26, 27 και 28 μαθητών, ακόμα και διαφορετικών τάξεων σε αίθουσες χιλιάδες. Καθημερινά αποδεικνύεται πως το σχέδιο της κυβέρνησης για τα σχολεία είναι να διαλύσει το οικονομικό πρόγραμμα, να κλείνουν τα νόμιμα κλίματα, να καταργούνται οι διδακτικέ ώρε, η εκπαιδευτική να γίνεται λάθο και αφού δεν έχουν λάθο. Τόσο πολύ ενδιαφέρει το Υπουργείο Παιδείας για την ομαλή εκπαιδευτική διαδικασία. Δείχνει τελικά στην πράξη ποια είναι η δίθεν ενίσχυση και δυνάμωση του εκπαιδευτικού έργου που τόσους μήνες αυτά η λεφτά μας παρουσίαζε. Η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας στο κεφέλαιο πλέον της κατάστασης προειδοποιεί πως τα πράγματα θα διαφορετεύσουν αν δεν υποκριθεί συγκεκριμένα σχέδια για την διεύθυνση εκπαίδευση και δήμο για την αρρώστια των μαθητών της τάξης. Αν δεν ληφθούν υπόψη συγκεκριμένες υποδείξεις διαθέσιμων χώρων που έχουν κάνει για δύο μήνες οι εκπαιδευτικοί φορεί. Αν δεν καλυφθούν εδώ και τώρα όλα τα χιλιάδες κενά σε εκπαιδευτικούς με αυτή την κοινωνική παιδεία. Αν δεν προκαλούν διάμεσα σχέδια πραγματοποίησης βασικών και καταλαμβανόμενων δωρεάν τεστ με ευθύνη την πληρωμή και με επίκεντρο της σχολική μονάδα. Αν δεν υπάρξει άμεσα έκτακτο κορυφή προς τις σχολικές επιτροπές για την διάλυση όλων των αναγκών των σχολείων σε μέσα ανατολικής προστασίας, σε θέρμανση, σε κάθε άλλη που σαν τα ξανάγκη. Αν δεν αντιμετωπιστούν οι σοβαρές ρίξεις των προσωπικών καθαριότητα στο σχολείο. Αν δεν ληφθούν επιπλέον μέτρα για άγριες επαφής ομάδες συναδέλφων, σε γονείς που κρατούν μια παιδιά ή άτομα που ανήκουν σε επαφής ομάδες. Εδώ και τώρα, η κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας χρειάζεται να ακούσουν με προσοχή τα αιτήματα της εκπαιδευτικής κοινότητας, να ικανοποιήσουν τις θήκες και επιστημονικά τεκμηριωμένες και διοικήσεις μας και να σταματήσουν να ρισκάρουν και να φορτώνουν τα πάντα στην ατομική επίδη και το πλειόνεπο των εκπαιδευτικών. Εδώ και τώρα να πάρουν μέτρα ουσιαστικής ενίσχυσης του δημόσιου συστήματος υγείας με προσλήψεις υγειονομικών, επίδραξης του